15.500 κρούσματα έφεραν στο φως τα self-test που έγιναν με φόντο το άνοιγμα των σχολείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 2.500 εκπαιδευτικούς πανελλαδικά και τα υπόλοιπα αφορούν παιδιά, δηλαδή τα 13.000 κρούσματα. Στη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 250 εκπαιδευτικοί εντοπίστηκαν ανοσών. Για πρώτη φορά διενεργούνται 1,6 εκατομμύρια έλεγχοι σε μία ημέρα και αυτή η ανίχνευση βοηθάει να βρεθούν όλοι οι εν δυνάμει θετικοί μαθητές, ώστε αυτοί να μπουν στα σχολεία και να έχουμε μια διασφάλιση της υγείας των μαθητών. Ξέρετε, αυτοί αν λειτουργούσαν σήμερα στα πάρκα και στα σούπερ μάρκετ, θα ήταν φορείς διασποράς πολύ μεγάλοι. Αυτό που λέμε αποδεικνύει ότι πέρα από τους ρόλους τους παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς, έχει και υγειονομικό σκοπό και αποδεικνύεται αυτό από το ότι προλαμβάνουμε τη διασπορά. Η επανέναρξη των σχολείων στην Αχαΐα έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα και δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα σχετικά με την χορήγηση των self-test. Εμείς είχαμε φροντίσει από χθες και είχαμε ανοιχτή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να προμηθεύσουμε τους διευθυντές των σχολείων μας με επιπλέον self-test, από αυτά δηλαδή που είχαν λάβει και είχαν παραλάβει οι γονείς από τα φαρμακεία. Προμηθεύσαμε τους διευθυντές μας με περίπου 4.000 self-test. Συνέδραμε και ο Δρύμος Πατρέων σε αυτό με 400 self-test. Και δεν αντιμετωπίσαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Είχαμε περίπου ενημέρωση για 350 απουσίες μαθητών σε σύνολο 23.000 μαθητών που έχει ο νομός. Θεωρώ πως είναι μικρός γενικά ο αριθμός των απόντων μαθητών, είναι μικρό το ποσοστό των απόντων μαθητών. Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, στην πρωτοβάθμια σήμερα απουσίαζαν 350 μαθητές και 110 εκπαιδευτικοί. Στη δευτεροβάθμια 400 μαθητές, καθώς και 70 εκπαιδευτικοί. Αν χρειαστεί, θα αξιοποιήσουμε και τη δυνατότητα της τηλεκπαίδευσης για κάποια τμήματα, σε ακραία περίπτωση και για λίγες μέρες. Και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Βέβαια, όλα εξαρτώνται και από το μέγεθος της πανδημίας και τη μεταδοτικότητα του ιού στην κοινωνία. Ωστόσο, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές τα πράγματα είναι θετικά σήμερα στην Αχαΐα. Η κυβέρνηση αναμένεται να ξεδιπλώσει το δικό της σχέδιο με στόχο να λειτουργήσουν ευρυθμά τα σχολεία και σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτό περιλαμβάνει ανακατατάξεις, προσλήψεις, τηλεεκπαίδευση. Υπάρχει φυσικά και η λύση και της τηλεκπαίδευσης. Για μας είναι η τελευταία. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία με υγιείς μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η τηλεκπαίδευση, ναι, υπάρχει ως λύση ανάμεσα στα σενάρια μας από τα τελευταία και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα. Αν ένα σχολείο, ένα τμήμα, σήμερα, τώρα, ανακοινώσει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, αύριο το πρωί ξεκινάει τηλεεκπαίδευση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο άνοιγμα των σχολείων εν μέσω έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε: Είναι σίγουρο ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, όμως θα είναι μικρότερα από το κέρδος που θα έχει η κοινωνία, γονείς και κυρίως τα παιδιά. Με το σαφές αλλά και ευέλικτο σχέδιο της πολιτείας, τη συμπαράσταση των εκπαιδευτικών και την κατανόηση όλων, σήμερα κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σύστημα των μαζικών τεστ, μέσω των οποίων εντοπίστηκαν τα πάνω από 15.000 κρούσματα, τα οποία διαφορετικά θα κυκλοφορούσαν, όπως ανέφερε στην κοινότητα, μεταδίδοντας τον ιό. Με βάση το νέο πρωτόκολλο, όλος ο μαθητικός και εκπαιδευτικός πληθυσμός θα κάνει και σήμερα ένα νέο δεύτερο self-test για την προσέλευση στο σχολείο αύριο Τρίτη, ενώ την Πέμπτη θα γίνει ένα ακόμη self-test. Στο μεταξύ, με την επανέναρξη των μαθημάτων, οι μαθητές σε κάποια σχολεία στην Πάτρα προχώρησαν σε κατάληψη, καθώς διαφωνούν με το άνοιγμα των σχολείων, ζητώντας περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.